Καλημερίζω και εύχομαι τα καλύτερα σε εκείνον και σε όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά, κύριε Καβαθά. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας και βέβαια καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τι είναι αυτό που περιμένετε τώρα, γιατί το τι ζήσατε, το τι ζήσαμε, αυτό το βιώσαμε και το βιώνουμε. Το τι περιμένουμε από εδώ και κάτω. Ουσιαστικά περιμένουμε αφενός με να δούμε πώς εξελίσσεται το πανδημικό κύμα με την μετάλλαξη της όμικρον. Και το δεύτερο είναι και κυρίαρχο κατά την άποψή μου, εξίσου μάλλον κυρίαρχο, τι κάνουμε με την οικονομία και πώς η οικονομία ξαναμπαίνει σε μια περίοδο κανονικότητας. Και σε όσο διάστημα η οικονομία της οικονομίας δεν είναι σε κανονικότητα, μέτρα στήριξη την πλευρά της κυβέρνησης. Να το μεταφράσετε αυτό. Κανονικότητα της οικονομίας. Εντάξει, κομματάκι δύσκολο να πούμε σε μια κανονικότητα. Ήδη μίλησε πάλι για ενεργοποίηση του μέτρου αναστολών συμβάσεων εργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες. Άρα και πάλι παρά τη στήριξη, η κανονικότητα στα νοικοκυριά δεν έρχεται. Πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις εσείς, ακούγα τις δηλώσεις σας στο προηγούμενο διάστημα. Άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν εκτός του χώρου της εργασίας. Το πόσο εύκολο είναι αυτό να το διαχειριστούμε, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι όλα κυρία Δουλειό, είναι σχετικά. Είναι σχετικά εύκολο να διαχειριστούμε τα προβλήματα που θα φέρει το κλείσιμο επιχειρήσεων, εάν σε πρώιμο στάδιο στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Εάν δεν στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και φαίνεται μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει άλλο μέτρο στήριξης πλην της αναστολής σύμβασης εργασίας και αυτό κουτσό, γιατί δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο του κλάδου εστίασης, το οποίο πλήττεται από τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, θα έχουμε τεράστια προβλήματα και θα τα κουβαλάμε και για πολύ καιρό ακόμα. Ούτως ή άλλως η επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία είναι ένα βαρύδι για πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας που συμπληρώνει σχεδόν 21 μήνες από την έναρξη στην Ελλάδα, τουλάχιστον από την κήρυξη στη χώρα της σε κατάσταση πανδημίας, τεράστιες υποχρεώσεις και συσσόρευση για τις επιχειρήσεις και απώλεια δισεκατομμυρίων σε επίπεδο κύκλου εργασιών. Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα, έτσι ώστε αφενός να χτυπηθεί το κύμα της πανδημίας με τη μετάλλαξη όμικρον και αφετέρου να στηθούν επιχειρήσεις. Η εστίαση αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Υπολειτουργεί σε τέτοιο βαθμό που κάνει τις επιχειρήσεις να μην είναι βιώσιμες και πολλές από τις επιχειρήσεις τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύσαμε να αναστείλουν τη λειτουργία της από μόνες. Και δεν ξέρω αν αυτή είναι η προσωρινή αναστολή λειτουργίας για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται. Είναι αναστολή λειτουργίας προήμιο ενός λουκέτου. Δεν αλλάζουν τα μεγέθη ούτως ή άλλως, όπως διάβαζα, σας άκουγα, που έχουμε με την εστίαση δηλαδή πάρα πολλές επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο όπως είπατε, πολλές να απειλούνται με λουκέτο, άλλες τόσες να μην έχουν ταμιακά αποθέματα διαθέσιμα ούτε για τον επόμενο μήνα. Εσείς ο ίδιος λέγατε ότι ή κλειστό πρέπει να το κάνεις και όχι η εστίαση να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι επιβαρύνεις πολύ περισσότερο τα πράγματα. Αλλά πριν από λίγο είπατε ότι είναι και κουτσό το μέτρο της αναστολής, γιατί δεν περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις. Ποιους κλάδους δηλαδή αφήνει απ' έξω? Περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένοι λειτουργίες με μουσική. Εστιατόρια με μουσική, κέντρα διασκέδασης, μπαρ και υπηρεσίες παροχής ποτών, που είναι τα τέσσερα τμήματα του κλάδου, τα οποία κατά την κυβέρνηση επηρεάζονται από τα μέτρα τα περιοριστικά. Όμως στην πραγματικότητα επηρεάζεται όλος ο κλάδος. Δηλαδή η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί το τετραήμερο που έχει περάσει από την έναρξη των νέων περιοριστικών μέτρων, τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν τα περιοριστικά μέτρα του Νοεμβρίου, που έρχονται να συμπληρώσουν τα περιοριστικά μέτρα του Σεπτεμβρίου, έχουν οδηγήσει στον κλάδο σε μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 70% μεσοσταθμικά. Αυτό σημαίνει ότι η επέκταση
των μέτρων, του μέτρου σε σχέση με την αναστολή σύμβασης εργασίας, όπως είχαμε ζητήσει από τον κύριο Πρωθυπουργό, πρέπει να είναι για το σύνολο του κλάδου και όχι για τμήμα του κλάδου. Ούτε μπορεί να χωρίζεται ο κλάδος σε υποτμήματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, χρειάζεται άμεση στήριξη στο επίπεδο ενοικίων, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα των ανατιμήσεων, ιδιαίτερα του ενεργειακού κόστους για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτεροι πλέον από τα ενοίκια των καταστημάτων. Δεν διαχειρίζεται το πρόβλημα αυτό. Θα κλείνουν οι επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τους παρόχους ρεύματος. Και βεβαίως μέτρα στήριξης σε επίπεδο χρηματοδότησης, μετατροπή των επιστρεπτέων που δόθηκαν στο προηγούμενο διάστημα 20 και 21 σε μη επιστρεπτές για τον κλάδο της εστίασης, όπως επίσης και η δυνατότητα να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα μείωση του συντελεστή ΦΠΑ 6% στο 6% για την εστίαση, έτσι ώστε να βληθούν οι επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις πρώτων υλών και ενέργειας. Μάλιστα. Δύσκολα φαίνονται όλα. Δυσκολότερο θα είναι να διαχειριστούμε οι δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείνουν και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας να χάνονται. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος, δηλαδή πώς είναι να μείνουν εκτός και θέσεις εργασίας, απώλειες εννοώ και λουκέτα, επί συνόλου πόσων επιχειρήσεων πανελλαδικά, κύριε Καβαθά? Περίπου 80.000 επιχειρήσεις, απασχολούν 320.000 εργαζόμενους. Φανταστείτε να κλείσουν 10.000 επιχειρήσεις με 100.000 ανέργους άμεσα. Και προσέξτε κάτι άλλο, ότι ο κλάδος έχει πολλαπλασιαστεί 2,2, που σημαίνει ότι για κάθε απώλεια εισοδήματος για τον κλάδο πολλαπλασιάζεται επί 2,2. Μάλιστα. Για τους άλλους κλάδους της οικονομίας που είναι συνδεδεμένοι με την εστίαση. Τώρα τι? Δεν σ' άκουσα. Τώρα τι είναι αυτό που κάνετε? Τώρα προσπαθούμε να είμαστε σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία και με το οικονομικό και το ανάπτυξης και το εργασίας, για να πιέσουμε στην κατεύθυνση να ληφθούν αυτά τα μέτρα τα οποία σας είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι ξέρετε, στήριξη χωρίς υποκλάδους κλπ, ότι είναι το σημαντικότερο από όλα, και βέβαια όλες αυτές οι δικές σας οι προτάσεις ή οι δικές σας οι θέσεις για το πώς θα πρέπει να στηριχθείτε, έτσι όπως τα είπατε, από τα ενίκια και το ρεύμα και την επιστραπτέα και την μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Μακάρι να γίνουν δεκτά όλα αυτά, διότι μιλάμε, ξέρετε, δεν το βλέπω ως η επιχείρηση του Γιώργου του Καβαθά, το βλέπω σαν επιχείρηση που δουλεύει ο σύζυγός μου, ο αδελφός μου, ο δικός μου άνθρωπος, και έτσι αν δεν το βλέπουμε έτσι, νομίζω ότι θα το χάσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κ. Δουργεράκη, και εγώ ακριβώς έτσι το βλέπω. Θεωρώ ότι στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από την πλευρά των καταναλωτών, διατηρούμε θέσεις εργασίας που ανήκουν σε εμάς, στην οικογένειά μας, στους γειτονές μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας. Λοιπόν, ήταν οι πρώτες κουβέντες, με την ευχή όλα να πάνε καλά. Λέτε, είσαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να καταφέρετε το καλύτερο δυνατόν σε αυτή την συγκυρία, έτσι όπως μπλέξαμε για άλλη μια φορά. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, δεν είσαστε υπεύθυνοι εσείς. Η διαχείριση γενικότερα και τα μη υγειονομικά μέτρα έχουν φέρει αυτό που έχουν φέρει, γιατί άλλο υγειονομικά μέτρα, άλλο αστυνομοκρατούμενα μέτρα. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση. Με την ευχή να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά στους ακροατές σας.